Κάθε Τετάρτη στι 10 το βράδυ. Η πολιτικά ανορθόδοξη. Νίκο Τζιόπα και Μιχάλη Δέλτα. Μιχάλη Δέλτα και Νίκο Τζιόπα. Σχολιάζουν την πολιτική επικαιρότητα. Ελληνική και παγκόσμια. Πολιτικά ανορθόδοξα. Χωρί να υποκύπτουμε στον παναριστερισμό. Ούτε στον πολιτικό φιλελευθερισμό. Και στι ιδεολογικέ αγκυλώσει του. Νίκο Τζιόπα και Μιχάλη Δέλτα. Μιχάλη Δέλτα και Νίκο Τζιόπα. Κάθε Τετάρτη βράδυ στι 10 ακριβώ. Από το ραδιόφωνο του Ελευθέρου Κόσμου. Πολιτικά και ανορθόδοξα. Λέμε όχι στην πολιτική ορθότητα. Φίλε και φίλοι του ραδιοφώνου του Ελεύθερου Κόσμου, Γεια σα. Νίκο Τζιόπα στο μικρόφωνο. Και ο πολιτικά ορθόδοξος, ο έτερο πολιτικά ορθόδοξο Μιχάλης Δέλτα. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, πάντα ορθόδοξα. Να πούμε στου ακροατέ μας ότι αυτή η σημερινή εκπομπή θα είναι η τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού, μια και τον Αύγουστο δεν θα υπάρχει πρόγραμμα στον Ελεύθερο Κόσμο. Αναστέλουμε λοιπόν τη, τις εκπομπές μας μέχρι το Σεπτέμβριο. Τη λειτουργία μας. Τη λειτουργία μας. Βέβαια θα υπάρχει ενημέρωση από το σταθμό κανονικά και από το site. Θα υπάρχουν εκπομπές μουσικές κτλ. τα λοιπά. Δεν θα υπάρχουν οι εκπομπές που παίζονται όλο τον χρόνο. Και θα το πάμε... Συνέχεια χαλαρά θέλουμε να το πάμε σε αυτή την εκπομπή. Αλλά προκύπτουν, Μιχάλη, στην επικαιρότητα ζητήματα. Όπως το τελευταίο μπαράζ επιθέσεων, ισλαμικών επιθέσεων σε Γαλλία και Γερμανία. Πραγματικά, όπω το είπε, είναι μπαράζ. Δεν μα αφήνουν να χαλαρώσουμε με τίποτα. Έτσι είναι απανοτά σοκ. Ε, βέβαια. βέβαια. Και με θύματα με νεκρού ε, οι επιθέσει, όπω συνέβη στη Γερμανία προχθέ και στη Γαλλία χθε, με τον νεκρό ιερέα. Τι ήταν αυτό πάλι μέσα σε εκκλησία. Αυτό ήταν πολύ συμβολικό χτύπημα. Έγινε yeah. ακριβώ όπω σκοτώνει η δηλαδή τον γονάτισαν. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο 84 ετών μέσα στην Εκκλησία και τον έσφαξαν τελετουργικά όπω φάζει η Αυτό ήταν για μένα το χειρότερο έγκλημα απ' όλα, γιατί ήταν συμβολικού χαρακτήρα. Nice. Ε, Να πούμε εδώ τώρα ότι ω πολιτικά Ορθόδοξοι δεν θα ασχοληθούμε μόνο με τα χτυπήματα αυτά. Αλλά θα... ούτε θα καθίσουμε τώρα να αναλύσουμε βεβαίω βεβαίως γιατί γινόνται, γιατί τα έχουμε πει χίλιε φορέ. Μάλιστα, είχαμε προβλέψει από προηγούμενε εκπομπέ ότι η Ευρώπη ολόκληρη θα ζει τον επόμενο καιρό. Ε, νομίζω ήταν πριν το χτύπημα στη... στο Βέλγιο, το... το είχαμε πει Μιχάλη, ότι η Ευρώπη θα ζει υπό καθεστώ φόβου από εδώ και πέρα. Από τι πρώτε εκπομπέ στην Εθνοπάθεια, μιλάμε για δύο με τρία χρόνια, τα έχουμε προβλέψει όλα. Αλλά αυτά. βέβαια και αυτό, βέβαια. βέβαια. Αλλά με, μετά το νέο μπαράζ, όπω είπαμε, επιθέσεων, νομίζω μετά το Βέλγιο είχαμε πει ότι θα. θα, θα έχουν την Ευρώπη σε υποκαθεστώ ομπειρία τώρα. Υποκαθεστώ φόβου, όλοι οι λαοί τη Ευρώπη. Μα δε κάτι. Από το 2014 μέχρι τώρα, στη Γαλλία μόνο έχουν γίνει 14 χτυπήματα. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, στη Γερμανία που είσαι εσύ, μέσα σε 6 μέρε 4 χτυπήματα. Έτσι. Και έτσι. Αυτό, αυτό σταματημό δεν έχει. Και όπω βλέπει. Ε, αυτοί δεν αισχύνονται. Και όσο εμεί του αφήνουμε έτσι και δεν αντιδρούμε, τόσο σαν πολιτικοί που είναι σε πολιτική αφασία, όσο εμεί σαν κόσμο που είμαστε σαθροί και ενοχελικοί και σάπιοι, και αυτοί, όσο βλέπουν ότι δεν έχουν αντίπεινα, το συνεχίζουν. Κατάλαβε. Έτσι και να, να πάμε εδώ τώρα στην ουσία του θέματο, διότι γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Δεν θα περιγράψουμε τα γεγονότα όπω έλεγα και στην αρχή, αλλά θα δούμε ω πολιτικά ανορθόδοξοι, εμεί θα εστιάσουμε αλλού. Θα εστιάσουμε στην... Ποια είναι η απάντηση της Ευρώπης. Ποια είναι η απάντηση των πολιτικών της Ευρώπης των κυβερνήσεων ως προς αυτό το ζήτημα. Ε, γιατί δεν νομίζω τώρα ε, ε, βέβαια αυτό ήταν ρητορικό τώρα το ερώτημα που έκανα γιατί απάντηση δεν υπάρχει στην ουσία. Έτσι. Τι βλέπουμε, για πες μας με λίγα λόγια τώρα τι, πώς βλέπουμε να αντιδράει το το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης θα το πω, διότι περί αυτού πρόκειται. Με παρακάλια Όλες το οι παρακαλώ. κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις μη, ε, μηδενούς εξαιρουμένου πολιτικάντι, όλες δοσιολογικές. Στο ίδιο μοτίβιο, στο ίδιο μοτίβο μην χάσουμε το σύνθημα για την, ε, το, το, στίχημα για την πολυ, λένε, πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα. Ναι. Α, από, από πού θες. Κυριάκος Μητσοτάκης, Κουμουτσάκος, Γιουνκέρ, ε, ο Λαντ, ε, Κάμερον, <χε> οι πάντε, όλοι είναι. Μην χάσουμε το στοίχημα για τη διαφορετικότητα. Εδώ Βάζε. πέρα βγαίνουν και κάνουν κάτι φεδρέ δηλώσει. Α πούμε, ο Κουμουτσάκο αυτό. Άκου τη γράφει τώρα στο Twitter, έτσι. Αυτό για μένα είναι ο αγαπημένο μου. Εγώ πίστευα ότι ο πιο ξύλινο γλωσσά ήταν ο, Αβρα, ο Αβραμόπουλο. Αυτό εδώ γρακείο τον έχει ξεπεράσει. <χε> κατά... τον, πέρασε, τον έχει ξεπεράσει. <χε> Δε εδώ τι γράφει. Βία λέει, από την νίκια στο Μόναχο από το Παρίσι στις Βρυξέλλες, πιο παλιά στην Νορβηγία, η εποχή των άκρων, οι δαίμονες της Ευρώπης επιστρέφουν. Το πώ το καρφάκι, πιο παλιά στην Νορβηγία. Ε, αυτό γιατί το είπε τώρα, γιατί πού κολλάει η Νορβηγία. Η Νορβηγία ήταν ο Μπρέιβικ. Ήταν ο Μπρέιβικ, αλλά πού κολλάει με, με αυτέ τι επιθέσει που κολλαει η νορβηγια η νορβηγια ηταν ο μπρεβικ ηταν ο μπρεβικ τώρα. Και καλά είναι βία, α πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή βάζει και τον εθνικισμό μέσα, που καμία σχέση με εθνικισμό δεν είχε αυτό, τουλάχιστον δικό μα εθνικισμό. Ο μπρέβικ είναι σιωνιστή και χτύπησε το νησάκι στο Όσλο, χαιρετώντα σιωνιστικά με τεταμένη την αριστερή μπουνιά. Ναι, ναι. Ωραία. Και, Εντάξει. στο δικαστήριο. και στο δικαστήριο, και το δικαστήριο στο το δικαστήριο φορές φορές. και τους, είχες, είχε φάξει τότε αυτούς ε, στον γιατί αυτοί έβγαιναν με, με, πανό και φωνάζανε μποϊκοτάζ μποικοτ, κατά, ε, κατά, του Ισραήλ και τέτοια ε, και 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 να, να, πούμε, να πούμε, καθάρισε Να εδώ ότι η ατζέντα του Μπρέιβικ τουλάχιστον όσα γραπτά του ήταν το φως της δημοσιότητας κατά βάση ήταν μια αντιισλαμική ατζέντα δεν περιείχε κανένα εθνικιστικό λόγο Ακριβώ, απολύτω κανέναν. Ναι. Για την προστασία του Ισραήλ και μόνο. Επειδή <συσίλια> αυτοί είχαν ξεφύγει. Γιατί συνήθω οι αριστεριστές δεν είναι εναντίον των Εβραίων κτλ. <συσίλια> Απλά αυτοί εκεί πάνω είχαν ξεφύγει, γιατί όταν τότε τα περιστατικά με, τη, με την Παλαιστίνη και αυτά που κάνουν τα, τα, τα εξοργιστικά κάτω εκεί πέρα στη, στο Ισραήλ, και γι' αυτό του καθάρισε αυτό. <συσίλια> λοιπόν, μετά λέει οι δαίμονε τη Ευρώπη. Σε ένα άλλο post πάλι γράφει ότι αχνοφαίνεται τα μαύρα σύννεφα του εθνικισμού και του ιδέμονες του φασισμού πετάνε, πετάνε ε, πάνω από την Ευρώπη. Οι δαίμονες του φασισμού και τα δαιμόνια που λέει αυτός, στην ουσία είναι αυτός και το συνάφι του. Αυτό nice. Αυτός η Μέρκελ, ο Μητσοτάκη και αυτά. Μετά ξέρω εγώ βγαίνει και κάνουν δηλώσεις ο Γιουνκέρ και λέει... Καλά, πω... τώρα φαντάσου, ο πιο ισχυρός άντρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, υποτίθεται επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Κομισιόν, και να λέει, καλά, πότε θα σταματήσει αυτό. Να διερωτάτε στο μικρόφωνο. Και αυτή τι ζημιά κάναν τώρα αυτοί. Είχαν πάρει εντολή από τη Μέρκελ ότι ο νούμερο ένα εχθρό τη Ευρώπη είναι ο Πούτιν και η Ρωσία. Και αναδιάρθρωσαν και αναδιοργάνωσαν όλε τι δομέ των εθνικών μυστικών υπηρεσιών Ωστε αυτές να εστιάζουν στο ρωσικό παράγοντα και άφησαν το Ισλάμ να παίζει μπάλα ελεύθερο. καταλαβες τι έκαναν. Θε, Θεώρησαν ότι ο κίνδυνο ήταν ο Πούτιν και η Ρωσία και όχι, και όχι το Ισλάμ το οποίο παρισέφριε στην Ευρώπη και Μα, άπλωνε και το, τα πλοκάμια του. Και το θεωρούν ακόμα ε, και αυτό που. εντάξει, δεν το προβλέψαν όπω λες, Γιατί θεωρούσαν ότι ο κίνδυνο ήταν αλλού. Αλλά εδώ βλέπουμε ακόμα και τώρα που είναι φω φανάρι η δράση του Ισλάμ μέσω των τρομοκρατικών επιθέσεων του Ίσης, πάλι βλέπουμε ότι η αντίδραση χλιαρέστατη, μην πω ανύπαρκτη, γιατί στην ουσία ανύπαρκτη είναι. Όταν αρνείσαι να δεις το πρόβλημα, όταν αρνείσαι να βρεις τον ένοχο όλων αυτών των επιθέσεων, να τον καταδικάσεις τον ένοχο και να δεις επιτέλους ότι αυτή η, η, ο τρόπος εφαρμογής του, του Κορανίου, από το... αυτή τη Ισλαμιστική θρησκεία από τον Ίσης, είναι επικίνδυνος για όλο τον κόσμο. Έτσι, μιλάμε για εγκληματίε τώρα. Μι, μιλάμε για. για, για... Αυτή, αυτή, και αν είναι εγκληματική οργάνωση. Λοιπόν, όταν αρνείσαι λοιπόν να τα αντιμετωπίσει αυτά και να τα καταδείξει. Για ποια, αντάσου, αντίδραση, για ποια αντάσου, αντάσου, αντίδραση μιλάμε τώρα. Όσον αφορά τον Κουμουτσάκο, απάβδισε ακόμα και μία αριστερή δημοσιογράφος και τον ρωτάει. Μήπως ο Σάμουελ Χάντικτον που στι αρχές του 2000 είχε γράψει εκείνο το σύγγραμμα για το πόλεμο θρησκειών και πολιτισμών που θα λάβει η χώρα εντός ναι. της Δύσης είχε δίκιο mm -hmm. και ότι ζούμε έναν πόλεμο πολιτισμών και θρησκειών που όντω αυτό ζούμε. Ναι. Δεν έχει άλλα κριτήρια, ούτε ταξικά, ούτε έχει σχέση με τα παρελθοντικά έτη, σταυροφορίες, απικίες και τρίχες. Τα είχαμε πει και στην τελευταία εκπομπή αυτά. Καμία σχέση βέβαια. Λοιπόν, και τι γυρνάει και λέει απαθέστατα ο Κουμουτσάκο. Όχι λέει, εγώ διαφωνώ, δεν έχει καμία σχέση λέει αυτό και να μην χάσουμε το στίχημα για τη διαφορετικότητα και ότι είναι άλλοι οι λόγοι, λέει και τέτοια. Ποιοι είναι οι λόγοι, α πούμε. Ένα, να μα Α το, το ρωτήσουν, ποιοι είναι οι λόγοι, δηλαδή. Το Ισλάμ έξω από το κάδρο. Μετά, ο Γιουνκέρ πάλι. <coughs> του, ε, διάβασα ένα άρθρο σήμερα που λέει <coughs> δεν ξέρω τι θα συμβεί με τη μεταναστευτική κρίση και πώς θα ε, οδηγηθούν εξελίξεις και αυτά και με την τρομοκρατία αλλά λέει το στίχημα για τη διαφορετικότητα και τι αξίες της Ευρώπης και τα ανοιχτά σύνορα Αυτά δεν διακυβεύονται. Ε, Ακούω τον αντίπονο. Ε, αυτά άκουσε ο Κουμουτσάκο. Αυτά άκουσε ο Κουμουτσάκο και τα αναμεταδίδει. Αυτά άκουσε ο Κουμουτσάκο. Αυτά άκουσε ο Κουμουτσάκο. Ε, και εδώ θέλω να σου πω τώρα ότι ανεξάρτητα τώρα με τον τρόπο αντίδραση των πολιτικών, αυτή τη χλιαρή αντίδραση και τη βλακή που τσαμπουνάνε σε όλη την Ευρώπη οι πολιτικάντιδε. Να σου πω ότι βλέποντα εδώ στη Γερμανία και τον γερμανικό λαό, διαβάζοντα τώρα σχόλια για αυτά που συνέβησαν τι τελευταίε μέρες στη Γερμανία, στι τρομοκρατικέ επιθέσει και στο Βίρτσμπουργκ αλλά και στο Μόναχο. Βλέπω ότι πάνω κάτω ε, άνθρωποι τώρα ηλικία 30-40 ετών έτσι και να λένε ότι μην βιαστούμε να κατηγορήσουμε του Ισλαμιστές, μην βιαστούμε να κατηγορήσουμε τη θρησκεία του, του μεθανισμού, γιατί έχουμε και εμεί στη Γερμανία πολλού και ζούμε κοντά του τόσα πολλά χρόνια που του φιλοξενούμε, Τούρκου κλπ. Ε, να μην βιαστούμε, γιατί ε, ξέρετε και πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν, λέει κάθε. Ακούω επιχείρημα τώρα, έτσι. Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, λέει, σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Ναι, Άκου, για, για, για μένα το χειρότερο απ' όλα είναι Έχουν περάσει που... και στο λαό έτσι Έχουν περάσει και στο λαό αυτή την νοοτροπία Μα, μα αυτοί, να δεις Δεν κάνουν δημοσιογραφία Πολιτική προπαγάνδα κάνουν Δεν είναι ενημερωτές της κοινή νόμης Είναι mm. Χαλιναγωγούν τις μάζες Όταν βλέπεις και σε κάθε άρθρο Προσπαθούν να συνδέσουν την Ισλαμική τρομοκρατία με τον ναζισμό και τον, εθνικο... τον εθνικοσοσιαλισμό και τον φασισμό και ότι να βγάλει σόν και καλά ακροδεξιό το δράστη, όπως εκείνον εκεί που βάραγε ε, στα McDonald's, ο οποίος ηρίστον παρόδο, τι έκανε, ο στο Facebook, μουσουλμάνο. mm -hmm. ο μουσουλμάνος, έτσι, ε, ε, φο φοράγε λέει μαύρα, άρα ήταν νεοναζί. Άκου επιχείρημα τώρα, ρε παιδί μου, okay. από άτομα που κάνουν δημοσιογραφία τώρα 20 χρόνια και να λές αυτά φεδρά. Δηλαδή, πιστεύω ότι αναφέρονται σε κάφρους, πιστεύουν ότι έχουν να κάνουν με κάφρους, δεν μπορεί να τα λένε αυτά. Μα έχουν αγαπητέ φίλε Μιχάλη τώρα, έχουν να κάνουν με κάφρο από τη στιγμή που έχουν υπνοτήσει όλου τους λαούς και δεν αντιδρούνε. Βέβαια να σου πω τώρα ότι ε, υπάρχουν και οι, και οι Γερμανοί έτσι, οι οποίοι βλέπουν το πρόβλημα, αλλά είναι τέτοια η προπαγάνδα και τέτοιο ο απο, απολογητικός ε, λόγος των Γερμανών που δεν τολμούν να μιλήσουν απολογούνται για το παρελθόν του, μια ζωή του, έχουν βάλει σε αυτό το τρυπάκι. Ξέρει τώρα, του έχουν βάλει το τρυπάκι να απολογούνται για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δεν τολμούν να πούν την αλήθεια. Γιατί, Γιατί φοβούνται τι συνέπειε. Να, να σου, πετάξω να σου μια μπηχτή και να δεις γιατί είδου εκφυλισμού ε, μιλάμε και τι έχουν υποστεί οι Γερμανοί. Είναι δυνατόν σε εβραϊκή εφημερίδα τη Χαρέτς να δημοσιεύονται οι δηλώσεις του σουλτζ και να λέει ότι ο οποίος είπε ότι για μένα η νέα Γερμανία υπάρχει μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει την ύπαρξη του, του κράτους του Ισραήλ του εβραϊκού λαού. Τι ήταν αυτό πάλι, τι είπε ο Σουσιαλιστάρας αυτός Απί, ο Σούλτς. Τι, τι, τι είναι αυτός ο γράμματος ρε μου. Πού το βρήκα. Δηλαδή, αυ, αυτοί θέλουν αυτού του αχυρανθρώπου. Καταλάβει. Δεν θέλουν άτομα τα οποία δεν δίνονται οι να ελέγξουν. Θέλουν είτε αγράμμα του να του κανακεύουν σαν τον Σούλτ, ή θέλουν να είναι τη ιδέα φυλή όπω είναι ο Μοσκοβισσή. Ναι, έτσι. Για το Μοσκοβισσή ξέρει πω μάθαμε ότι είναι τη ε, περιούσια φυλή. Για πε. Το βρήκαμε σε ένα σύγγραμμα του Κορνίλιου Κοντριάνου, ο οποίο ήταν ένα Ρουμάνο αθηνικιστή. Ναι, ο, 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 ποιος... ναι. ο γνωστό, με του λεγιονάριου του αρχαγγέλου Μιχαήλ και τα λοιπά. Mm -hmm. αυτός, λοιπόν, και ανέφερε αυτό από τότε, τώρα μιλάμε για 1920, για εκεί μιλάμε τώρα. Ανέφερε τη δράση του πατέρα του Μοσχοβησί στη Ρουμανία. Και έτσι μάθαμε ότι ο Μοσχοβησί ήταν Εβραίο. Μάλιστα. Mm -hmm. Κατάλαβε τι γίνεται. Λοιπόν, και όπω αυτό που με εξοργίζει τώρα εμένα είναι ότι έχουμε μπαράζ επιθέσεων και από κάτω γράφουνε σε κάθε δημοσίευμα, έτσι. Δημοσιογράφοι τώρα με καριέρα 20 και 30 έτη. Αναζητούνται τα κίνητα του δράστη. Ναι, Βλέπεις μάτια... ο άλλο, ορμάει με καλάζινγκο, βαράει παιδάκια, σκοτώνει παιδάκια. Να, τις τι τι έγινε, προχθέ. Δεν μου λε, αν, αν, στη θέση του μουσουλμάνου ήταν κάποιο ακροδεξιό νεοναζί του N5, που έκανε αυτό το, το έγκλημα. Θα αναζητούσαν, θα, ή, θα, αναζητούσαν, ε, ε, θα καταδίκωσαν μια ολόκληρο, ένα ολόκληρο χώρο πολιτικό, μια, ένα οδοντιολογικό χώρο και τις παραφιάδες αυτού που λένε. Θα ξεκινούσε <laughs> από γκρόμ, θα... Ε, θα, είχαν λυσάξει τα βοθροκάν αλλά εδώ στην Ελλάδα, άρα λοιπόν θα πηγαίνανε ο ειδικαστικός όλους τους χρυσταυγίτες μέσα. Άρα, άρα λοιπόν τώρα, εκεί πάμε να εστιάσουμε τώρα και να δούμε γιατί όλοι αυτοί, γιατί νομίζεις ότι υπάρχει, είναι αυτός ο τόπος αντίδρασης, γιατί τόση χλιαρότητα έναντι του Ισλάμ, τι φοβούνται. Ε, φοβούνται ότι δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και ότι έτσι και αρχίσουν και μιλάνε ανοιχτά για το Ισλάμ θα γίνει χαμός Μάλιστα. γιατί θα βγαίνουν μετά οι μουσουλμάνοι και θα σου λέει κοίταξε να δεις εγώ βαφτίζομαι ο, σαν μετριοπαθής οπότε εσύ που είσαι φιλελεύθερη δύση θέλω να προασπίσεις τα ατομικά μου δικαιώματα στα πλαίσια του φιλελευθερισμού που εσύ προάγει, το δικαίωμα δηλαδή τη ανεξιθρησία και του θρησκεύεστε Ασχέτω που αυτοί στη χώρα του δεν το κάνουν. Γιατί προχθέ, 22 Ιουλίου, ε, εκατοντάδε μουσουλμάνοι επιτέθηκαν σε συνοικίε χριστιανών κοπτών στην Αίγυπτο. Μάλιστα. Και του σπάγανε τα παράθυρα και αυτά με. Και, και, και πότε έγινε αυτό, έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε, αμέσως μετά το κήρυγμα στα τζαμιά. Οπότε αυτοί, οι αιστείες του μίσους, εφόσον αυτοί, αυτοί ψάχνουν για, για το μίσος, είναι τα κηρύγματα που γίνονται στα τζαμιά. Αν δεν κλείσουν τα τζαμιά, δεν υπάρχει σωτηρία. Και αν του πετάξουν και έξω φυσικά. Φοβούνται ίσως και αντιδράσεις από τους μουσουλμάνους που θα το παίζουν διοκόμενη με ρατσιστική βία από τους ναι, ότι θα ενταθούν τα φαινόμενα των χτυπημάτων, ότι θα υπάρχουν και αντιδράσει από την άλλη πλευρά και θα γίνει στην ουσία κάτι σαν εμφύλιο πόλεμο. Σα... θα διαραγεί εντελώ η κοινωνική ειρήνη που δεν υπάρχει. Αλλά αυτό, θα... Θα... αυτό θα γίνει ούτω ή άλλω όταν το Ισλάμ θα αρχίσει να αυξάνει ε, στην Ευρώπη με του ρυθμού που τρέχει αυτή τη στιγμή η μετανάστευση έτσι, και η λατρομετανάστευση. Ε, με του ρυθμού που γεννήσεων ε, των ανθρώπων που προέρχονται από Ισλαμικέ χώρε. Ούτω ή άλλω ε, θα αρχίσει το το πληθυσμιακό στοιχείο του Ισλαμικού να ανεβαίνει και ανεβαίνει επικίνδυνα και πάλι κοινωνικέ συγκρούσει θα έχουμε. Δηλαδή, τι Ο πάνε να λαΐ... κάνουν τώρα αυτοί, πάνε να το καθυστερήσουν. Οι λαοί προδίδονται, οι, προδίδονται. Yeah. οι κυβερνήσεις κυβερνήσει δεν δουλεύουν για μα, δουλεύουν για αυτού και στην ουσία έχουμε δύο μέτωπα. Την πολιτική εξουσία που εφαρμόζει οικονομικό νεοφιλελευθερισμό, συν ότι κάνει πλάτε στου μετανάστε και το Ισλάμ από την άλλη που μα φάζει. Mm -hmm. Και όλα ωραία. Το παίζουν 24 ώρε και μετά επιστρέφουμε στι δουλειέ μα, στη ρουτίνα μα. Μέχρι να μα ξανασφάξουν. Μέχρι να μα ξανασφάξουν και να αρχίσει. Ενώ στην ουσία θα έπρεπε να αρχίσει ήδη μια συζήτηση και να πάμε τώρα σε, σε εμά, γιατί σε εμά δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα τρομοκρατική επίθεση. Όμω το, το Ισλαμικό στοιχείο είναι ισχυρότατο στην Ελλάδα, έτσι. Εγώ πιστεύω εμάς θα μας διαλύσουν και απότομα. Με το παραμικρό και μπορεί να δώσει και εντολή και τον Ερντογάν. Από αυτά που βλέπω που γίνονται στην Τουρκία γίνεται χαμό. Οπότε θα πρέπει προσπαθήσω... να. να το συνδέσουμε τώρα με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία δεν πάει καλά, έτσι. Μετά η το πραξικόπημα. Η Τουρκία πάει... πάει χαλιά. Ε, η Αμερική θέλει να τον βγάλει από τη μέση τον Ερντογάν. Mm -hmm. Και μπορεί να δούμε και επέμβαση στρατιωτική κατά του Ερντογάν. Και πάντα πριν αυτοί επιτεθούν, στρατιωτικά χτυπάνε οικονομικά. Το είδαμε και στην Ουκρανία, ναι. στην Κρυμαία. Αυτοί πάντα χρησιμοποιούν τα οικονομικά τους εργαλεία ε, εν πρίμης της, τους οίκους αξιολόγησης. Ήδη ο οίκος Standard Poor's έβγαλε κόκκινη κάρτα στην Τουρκία. Η Τουρκία το 2015, για να καταλάβεις, έκλεισε με αριθμού ανάπτυξης 4% σε σχέση με το 2014. Mm -hmm. Τώρα οδεύει στην ύφεση και όχι μόνο απλή ύφεση, ύφεση με, υψηλή αν, με, με υψηλό πληθωρισμό, δηλαδή πάγια στα σημειοπληθωρισμό. Και πώς θα συμβεί αυτό. Ε, <κυρίζει> έχουν τρομακτική φυγή κεφαλαίου από τότε που ξεκίνησε το πραξικόπημα. Οπότε θα πατώσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Ένα. Δεύτερον, έχει υποτιμηθεί μέσα σε 15 μέρες η τουρκική λίρα 10% έναντι του δολαρίου και του ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνουν επανάκριβε οι εισαγωγέ για τους Τούρκου. Οπότε η μείωση προσφορά των αγαθών αυτών θα εκτινάξει τι τιμέ και θα αρχίσουν οι πληθωριστικέ πιέσει. Ένα αυτό. Μετά έχουν πρόβλημα με το εξωτερικό χρέο. Στου επόμενου 15 μήνε θα κληθούν να εξυπηρετήσουν ένα τιτανοτεράσιο ένα όγκο χρέου. Mm -hmm. Ίσα με το 25% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντων τους. Δηλαδή, 175 δισεκατομμύρια δολάρια πρέπει να πληρώσουν σε τόκους και χρεολύσια. <κυρίζει> Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Η οικονομία τους επιστρέφει στην ύφεση. Η, η ζημιά στο τουριστικό προϊόν εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Φεύγουν όλοι οι τουρίστες από παντού και επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη θα χτυπήσει και του χρονου mm -hmm. Οπότε ανεργία και εκεί πέρα. Οπότε όπω βλέπει η οικονομία του είναι ένα μάτσο χάλι. Μετά αυτό έχει αναδοργανώσει έτσι το κράτο, το έχει κάνει ερντογανικό. Πάνω από 15.000 συγκαρατομήσει ε, θέσεων ε, σε νευραλγικέ θέσει ε, δημοσίων υπαλλήλων σε όλες τις δομές και σε όλο το οργανόγραμμα του, του δημοσίου τόσο στην και στην κεντρική κυβέρνηση όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, στου θεσμού, στρατό, στρατοχωροφυλακή, λιμενικό σώμα, πανικό. Τα πάντα τα έχει αλλάξει όλα έτσι. Γι' αυτό σου λέω αυτά δεν τα ακουστάρουν οι Αμερικάνοι και να τον πάνε για χτύπο. Πρώτα θα τον αρχίσουν να τον υποβαθμίζουν και να τον χτυπήσουν όλοι οι οίκοι αξιολόγηση όπερ συνεπάγεται, τα, θα ανεβούν τα spread στα διετή, πενταετή, δεκαετή ομόλογα της, ε, της Τουρκίας, δεν θα μπορεί εύκολα να δανειστεί, οπότε θα το γυρίσει σε σκληρή εσωτερική λιτότητα και από τη μία θα διώκει Αλεβίτες και Κουρδούς και από την άλλη θα, θα συντρίβει το λαό με ακραία λιτότητα και τέτοια για να βγάλει τα, τα σπασμένα. Βάζεται. Οπότε το μείγμα είναι εξαιρετικά εκρηκτικό και θα έχει πολλέ αναταράξει, και γι' αυτό ίσω αυτό βλέπει ότι πάνε να του κάνουν και δεύτερο πραξικόπημα. Μάλιστα. Και θα κάνει λε εξαγωγή, εξαγωγή κρίση στην Ελλάδα. Έτσι. Πρέπει ίδι... κάτι να κάνει. Ίδι... Πρέπει και να κάνει διαχείριση κρίση. Ήδη ίδι... είχαμε και αυτέ τι πυρκαγιέ, όπω κάθε χρόνο βέβαια. Η Τουρκία είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Οι μυστικέ υπηρεσίε γνωρίζουν, έτσι, άσχετα τώρα που δεν λένε τίποτα δημόσια, ότι η Τούρκοι είναι πίσω από τι φωτιέ στα δάση μα. Από πολλέ Επο... φωτιές φωτιέ στα δάση μα. Εγώ πιστεύω εδώ και 15-20 χρόνια είναι αυτή που μα καίνε τα δάση. Μην είναι και περισσότερο από Ζαλ Ζάλα ακόμα εποχή. Πρώτο από... 90. Από ζάλε εποχή και εγώ πιστεύω τώρα ότι αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Γιατί με το που έκαναν την αίτηση αυτή για να τους γίνει η έκδοση των οχτώ πραξικοπηματιών που τους έχουμε εμείς και πάμε και καλά να τους δικάσουμε και να δούμε τι θα γίνει και να τους εκδώσουμε στην Τουρκία, uh -huh. ότι για να πιέσουν την έκδοσή τους κάψαν τυχείο που την έχουν και προχειρεί δίπλα-δίπλα uh -huh. και τους λένε προσέξτε να δείτε, αν δεν τους εκδώσουν, άμα δεν τους εκδώσετε θα συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα νησιά. Mm -hmm. και άντε, άντε τώρα βρέσουν σε αυτούς με ένα κράτο μπάχαλο, με επικεφαλή στο ΣΥΡΙΖΑ, τον Καμένο και όλου του τους, τους, τους γελίου, α πούμε. Μάστε, Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η πολιτικο-οικονομική ανάλυση που μα έκανε για την Τουρκία. Ε, πάμε προ το τέλο τη εκπομπή. Να, πούμε, ε, να σου πω, να σου αφιερώσω τώρα μια είδηση. Να χαρίσκεσαι. Ε, το χαρίσει εισαγωγικά, βέβαια, έτσι. Το λέω, ε, 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 λέω ειρωνικά. ΔΕΜ, το κόμμα των Τούρκων τη Θράκη. Ναι. Είναι γελίο τώρα να τους λέμε μουσουλμάνου. Όπω ε, ναι. ενώ οι ίδιοι αυτό αποκαλούνται Τούρκοι. Ε, το κόμμα λοιπόν αυτό έκανε μια συγκέντρωση. Βέβαια δεν είχε επιτυχία. Αν λάβει κάποιο υπόψη τι χιλιάδε ψήφου που, που λαμβάνει στου νομού, ειδικά τη της Ροδόπη και τη Ξάνθη, ε, καμιά χιλιάδα άτομα μαζεύτηκαν. Ποιο ήταν ο χορηγό τη συγκέντρωση. Ο χορηγό τη συγκέντρωση, α δεν το ε, ξέρω. Φτιάξε ε, ένα, ένα ένας από του χορηγού. Ε, εντάξει, ο Ερντογάν θα ήταν. Ποιο θα ήταν, δεν ξέρω. Ακόμα, μην μου πει κανένα δικό μα. Ακόμα χειρότερα. Σ, 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 η, ΕΡΤ, σ, 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 η ΕΡΤ. Α, πω, εντάξει. <laughs> το έχουμε χάσει τελείω αυτή τη χώρα. Καλά, αυτοί έχουν ξεφύγει τώρα. <laughs> το έχουμε χάσει τελείω αυτή τη χώρα. Η ΕΡΤ ήταν χορηγό συγκέντρωση. Του, του, τουρκικού κινήματος το που θέλουν ανεξάρτητη Τράκη Καταλαβαίνει τώρα από ποιον ενημερώνει το ελληνικό λαό. Ναι, και όμω όμως, όμως βλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάμπτει. Δηλαδή μπορεί να κάνει όσα κάνει, απλά από τη στιγμή που δεν έχει αντιπολίτευση. Ο, ο, ο Κούλη είναι μια χλαπάτσα, είναι, δεν, δεν, δεν είναι αντιπολίτευση αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Όπω βλέπει και την Κυριακή να είχαμε εκλογέ, εγώ πιστεύω στο νήμα θα, θα κρίνονταν το αποτέλεσμα. Για τόσο γελία αντιπολίτευση μιλάμε. Δεν, δεν υπάρχουν πολιτικέ δυνάμει στη χώρα. Έχουν διαλυθεί τελείω. Ε, αφού έχει τύπο σαν το Κουμουτσάκο τώρα και πέρα, τι περιμένει. Ναι. Αυτό μάλλον θα θέλει. Θυμάσαι το 2015, Νοέμβριο του 2015, mm -hmm. όταν τότε ο Φίλη έλεγε κάτι διάφορα για του ποντίου. Mm -hmm. Τον είχαν περιλάβει στο Σύνταγμα και του είχαν ρίξει ένα μπερτάκι ξύλο. Μάλλον δεν ήταν άδικο το. Τον περτάκι, το χρειαζόταν. Mm -hmm. Και τώρα αυτό αυτός τώρα γλύφει τον Κυριακό, γιατί ξέρει τώρα ο Κυριακό θα τον αντικαταστήσει με τον Μπερτεντέρι. Άλλο αστέρι αυτό. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Βέβαι. Όλα, όλα τα μνημονιακά αστέρια, ο οποίο να υπενθυμίσουμε ότι αυτός, ο Τσίμα και κάποιοι έτσι χρυσοκάνθαροι από το, το συνάφι του είχαν κάνει και σεμινάρια. Yeah. <κοί> το Δούνου του είχε κάνει πληρωμένα σεμινάρια μνημονιακά. Για να εντρυφήσουν πάνω στο νέο φιλελευθερισμό του μνημονίου και να έρχονται εδώ πέρα εμά και όχι να μα κάνουν ενημέρωση, προπαγάνδα να μα κάνουν. Βαίστε. Εδώ τώρα διαβάζω τη δήλωση του Μητσοτάκη. Άλλη μια επίθεση εναντίον Ευρωπαίων πολιτών. Η σκέψη μα στι οικογένειέ του. Α μην υπάρξουν άλλα θύματα απόψε. Καλά κρασιά. Ναι. <χει> <χει> ναι. Πα, <τις> ναι, Παρακαλέσει του μουσουλμάνου να μην κάνουν άλλε επιθέσει, άλλε τρομοκρατικέ επιθέσει. <και> θα ακούσουν τον κούλι τώρα, όχι να σταματήσουν. <χει> ναι. <χει> ναι. Ναι, πολύ καλή λύση. <χει> λοιπόν, φτάνουμε στο τέλο. Ε, Φίλε και φίλοι, ήταν η Πολιτικά ορθόδοξη η καινούργια εκπομπή του Ελεύθερου Κόσμου, την οποία να ακούτε εδώ και 4-5 εβδομάδε. Κάναμε μια μικρή παύση ενό μηνό του, του, μήνα Αύγουστο Θα επανέλθουμε, Δημήτρη, τον Σεπτέμβριο. Ε, από τη μεριά μου να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, να είστε καλά όλοι, να ενημερώσουμε ότι και το facebook το δικό μου Νικόλαος Διοπάς και το facebook του Μιχάλη του Δέλτα είναι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε παρατηρήσεις Μπορούμε να ανταλλάξουμε σκέψεις ε, το διάστημα που δεν θα μας ακούτε ζωντανά και η σελίδα, το παρατηρητήριο Ελληνοφόνων Γρεκύλων, το οποίο το έχω κάνει κλειστή ομάδα γιατί μας δείχναν διάφοροι. Παρατηρητήριο Ελληνοφόνων Γρεκύλων, σαν ομάδα, μπορείτε πλέον να το βρείτε στο Facebook. Διαρκώ μα έρχεται τη σελίδα και αναγκαστήκαμε και το, το κάναμε κλειστή ομάδα. Οπότε, είναι... αν θέλει κάποιο, να κάνει ασ... έτοιμα εκεί πέρα. Είναι το δημοκρατικό τόξο που τα κάνει αυτά, τα ξέρω. Το δημοκρατικό τόξο. Έτσι. Λοιπόν, καλό, καλοκύριε. καλο... Καλό καλοκαίρι και από μένα, και μένα φίλε και φίλοι, και ραντεβού το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και όπως πάντα να είστε πάντα ωραίοι Έλληνες. Σας ευχαριστούμε πολύ. κάθε Τετάρτη στι 10 το βράδυ. Η πολιτικά ανορθόδοξη Νίκο Τζιόπα και Μιχάλης Δέλτα. Μιχάλης Δέλτα και Νίκο Τζιόπα σχολιάζουν την πολιτική επικαιρότητα ελληνική και παγκόσμια. Πολιτικά ανορθόδοξα. Χωρί να υποκύπτουμε στον παναριστερισμό ούτε στον πολιτικό φιλελευθερισμό και στι ιδεολογικέ αγκυλώσει του. Νίκο Τζιόπα και Μιχάλης Δέλτα. Μιχάλης Δέλτα και Νίκο Τζιόπα κάθε Τετάρτη βράδυ στι 10 ακριβώ. Από το ραδιόφωνο του Ελευθέρου Κόσμου πολιτικά και ανορθόδοξα. Λέμε όχι στην πολιτική ορθότητα.